Εμείς θα έρθουμε μαζί σας τότε. Αν κερδίσεις θα μου δώσεις και εμένα τίποτα. Δεν ξέρω ελληνικά. Α, εντάξει. Αγγλικά δεν ξέρω, γαλλικά ξέρω. Ξέρεις? Do you speak English? Όχι. No. Μαμά σας σας έδερνε όταν ήσασταν μικρή? Πώς δεν ξέρει? Πολύ ανέμελοι είστε. Τι κάνετε? Ορίστε. Θα μας πείτε ένα τραγούδι? Όχι. Είπετε εκεί τσιγαριλίκι είναι. Τι στρίβετε? Τίποτα. Πώς φέρετε αυτά τα ωραία λουλούδια? Σε μένα. Δηλαδή σε μένα. Πείτε μα ένα που τραγουδούσατε νέος. Όταν ήσασταν. Αν ήσασταν. Δεν μπορείτε να θυμηθώ. Αν ήσασταν νέος δεν μπορείτε να θυμηθείτε? Νέος θυμάμαι που είμαι, τραγούδια που θα θυμηθώ. Τραγούδια δεν μπορείτε. Να σας θυμίσω εγώ ένα, το άστα το μαλάκι σου ας πούμε. Σπανιόλες. Ορίστε. Σπανιόλες. Σπανιόλες. Αυτό είναι τίτλος τραγούδιο. Εμείς λέμε τραγούδι κανονικό να μας πείτε. Απολύπινο Θεός Αντώνιον, το ξέρετε? Ξένο ελληνικό. Ξένο είναι. Για πείτε μου ένα τραγούδι. Πείτε μου ένα. Εγώ τα ανάβω εκείνο σβήνει. Αυτό είναι τραγούδι. Ναι, σε τραγούδι είναι, αλλά δεν το λέω με τα μουσική. Και τι να μην το. Θέλω όργανα. Χωρίς όργανα δεν μπορείς να το πεις. Δεν μπορείτε να κάνετε και τα όργανα μαζί? Όχι δε, ευχαριστώ πολύ. Τι πολλά ψώνια, τι ψώνεις? Διάφορα. Τι πήρατε δηλαδή? Παξιμαδάκια. Παξιμαδάκια. Ευχαριστούμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε να μας πείτε για την Μαλβίνα Κάραλη που είμαστε από την εκπομπή της. Ποια? Μαλβίνα Κάραλη. Τι είναι η τραγουδίστρια αυτή? Εντάξει. Για ποια εκπομπή ρε χαμό το κάνω stand-up? Δεν είναι για εκπομπή. Χαμώ την ατυχία μου. Εξωτερικά νέα, δηλαδή μόνο εκεί που γράφει απέτυχα η παλιόγρια, θα ξαναδοκιμάσω. Μία βάβα που λέτε, 75 μόλις χρόνων, πότανε και χαρτόμητρο, πνίγηκε στα χρέη, αλλά δεν πέθανε. Τι να κάνω, να πάρω ένα δάνειο 20 ετές, προσδίθεν φοιτητικό, έστε 95 μου θα το έχω ξεπληρώσει και θα έχω όλη τη ζωή μπροστά μου, μετά να τη χαρώ χωρίς χρέη. Χέστο το δάνειο, θα κάνω διάρρηξη. Λέω, ως που να έρθει η αστυνομία, θα έχω πεθάνει. Τρέχει βάβο στο πλησιέστερο βενζινάδικο, ψηλά τα χέρια γιώκα μου, άντε πιτσιρίκος 20, θα δε βλέπεις, ελιστεύω όλων. Τώρα ζει αυτή, λέει ο Βενζινοπόλης στο φίλο του τον εξίσου Βενζινοπόλη. Είπες και μαστούρωσε από τις αναθυμιάσεις. Κοιτάζει ο άλλος ο Βενζινοπόλης ο φίλος, μάλλον ζει, δεν βλέπει, σαλεύει. Καρφώνεται ο βλέμμας της γιαγιάς της ίδιας στο δεύτερο το Βενζινοπόλη, το φίλο που σας έλεγα, που τον ρέγονταν, τον ήτο μου τζουρωμένο, βρίσκει ευκαιρία ο πρώτος, τη χουφτώνει, την αφοπλίζει. Στο στενή μπώνει η 75άρα που αυτή τη στιγμή που σας μιλάω μπορεί και να έχει ήδη σβήσει. Δηλαδή να έχει σβήσει το καντήλι της, δηλαδή να έχουν σωθεί οι μέρες της, δηλαδή να τα έχει φάει τα ψωμιά της, δηλαδή να σφύριξε. Να πέσουν και τα bloopers καμέρα με ένα τζι μου για να γελάσουμε λίγο με τους συνανθρώπους μας πριν μας την πέσουν οι αθλητικά τζούδες που όπου να ανέρχονται. Όχι βρε κούτα, δεν γελάμε μαζί σας, απλώς κάτι θυμηθήκαμε. Άντε τώρα επικοινωνιολόγοι μου και διαφημισταράδες μου, που γι' αυτό είμαι εγώ εδώ για να σας αποντήσω το φόρο τιμής. Άντε βιαστείτε βρε κουτά, 3 λεπτά break είναι αυτό, ποιος θα το πρωτοπάρει, μόνο οι ευγατζίδες.